Στη σκιά της τραγωδίας στην Πάτρα, όπου ένας νεκρός και 12 τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη χθεσινή κατάρρευση της γέφυρας της περιμετρικής Πατρών, στο προσκήνιο επανέρχονται οι ασυντήρητες γέφυρες στο νησί μας, τις οποίες διασχίζουν καθημερινά χιλιάδες οδηγοί. Παρά τις ανησυχητικές εικόνες, τις οποίες καταγράφει αναταχτά χρονικά διαστήματα ο τηλεοπτικός φακός, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα το παραμικρό από το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να συντηρηθούν οι γέφυρες των ΒΟΑΚ. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει την αρμοδιότητα για τη συντήρηση του ΒΟΑΚ και των συνοδών τεχνικών έργων που υποστηρίζουν τη λειτουργία του. Η υπηρεσία μας, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, εποπτεύει διαρκώς την κατάσταση και του οδοστρώματος και των γεφυρών του ΒΟΑΚ. Υπό αυτή την έννοια έχει προτεραιοποιήσει τις ανάγκες, διενδιαφερόμαστε και επανερχόμαστε σε αυτό το αίτημα διαρκώς, αναμένουμε από τον Υπουργό, ο οποίος θα μέλει να επισκεφτεί και την Κρήτη το επόμενο διάστημα. Αναμένουμε λοιπόν από το Υπουργείο την χρηματοδότηση προκειμένου να εκτελέσουμε αυτή τη συντήρηση των γεφυρών. Παρά το έγγραφο που απέστειλε τον Νοέμβριο του 2022 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 5.100.000 ευρώ, το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει δώσει καμία απολύτως απάντηση. Εντείνουμε τις πιέσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο, δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων. Οχλούμε διαρκώς. Είμαστε σε συνεννόηση με τον κύριο Αρναουτάκη. Οχλούμε διαρκώς το Υπουργείο για τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Το συμβάν της Πάτρας είναι για μας άλλο ένα επιχείρημα στις ήδη γενόμενες επισημάνσεις μας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι να καταφέρουμε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας και των πολιτών. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, ο οποίος παράλληλα ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο τη λίστα με τις γέφυρες οι οποίες καταργούνται στο πλαίσιο της μελέτης του ΒΟΑΚ. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο καθυστερούμε, αυτό μπορώ να πω εγώ και αυτό μπορώ να δηλώσω, ότι όσο καθυστερούμε, όσο φυσικά και η κατάσταση επιδεινώνεται και υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Από εκεί πέρα θα πρέπει να πάρθει κεντρικά από την κυβέρνηση, από το υποδομών, να πάρθει ποια απόφαση θα πρέπει να ακολουθηθεί. Είτε να δοθεί η οδηγία στην περιφέρεια να χρηματοδοτηθούν η αποκατάσταση των υφιστάμενων γεφυρών αυτών, εάν και εφόσον αυτές παραμένουν ή κάποια τμήματα τους παραμένουν, ώστε να προχωρήσουν να μην τι άλλο ως επιτακτική ανάγκη αυτές οι γέφυρες. Η γέφυρα του ΒΟΑ, Ξυλοφόρο Καζαντζίδη, βρίσκεται πρώτη στη λίστα της περιφέρειας Κρήτης με τις 6 γέφυρες που θα πρέπει άμεσα να συντηρηθούν. Στη σχετική λίστα βρίσκεται η γέφυρα στο Σιλαμιανό Ρέμα, η γέφυρα κάτω διάβαση στα Λινοπεράματα, η γέφυρα της Ζουρίδας, η γέφυρα Προσίσες και η γέφυρα Κυροποτάμου Ρεθύμνου.